Άκουσα ότι κάνει τέλει μια παρέμβαση και ευκαιρία να ρωτήσω να κάνει. Είναι μεγάλο για την θέση Προέδρου και έπρεπε να τα ξέρω. Θέλω να σα πω ότι έπρεπε να είναι ανεδειγμένο στην ιστοσελίδα τη ΕΑΝ η έκθεση των εργοτών των λογιστών έτους 17, η οποία είναι του Σεπτεμβρίου του 18, που τη διάβασα όλοι 40 σελίδες. Έχει όλα αναλυτικά τα στοιχεία τη ΕΑΝ μέσα, εκτιμώ ότι δεν τα ξέρετε, καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία. Έκθεση εργοτών λογιστών έπρεπε να είναι στη ιστοσελίδα τη ΕΑΝ. Δεν είναι. Είναι όμως το διάβημα. Ευχαριστώ πολύ. Για όλους τους Έλληνες πολίτες, τέτοιες απορίες λύνονται πραγματικά μέσα από το διάβημα. Ίσως στο μέλλον το ΔΣ δεν τα είπε, αλλά οι πληροφορίες που ζητάτε είναι όλες στο διάβημα. Για όσους ψάχνουν. Ευχαριστώ κύριε Κοτσί. Το λόγο έχει ένας πολύ παλιός συνάδελφος, είναι τιμή μας που είναι στο ΔΣ, ο κ. Λαγαρίας, να πάρει το λόγο. Για πρώτη φορά βάζω φυσικά υποψηφιότητα, γιατί πρόσφατα σταμάτησα να εργάζομαι. Μεγάλωσα μέσα στους Αστάθμους, στη Σαλαμίνα, στη Σούδα, ακολουθώντας τις μεταθέσεις του πατέρα μου και όλες οι παραστάσεις μου φυσικά είναι από το πολεμικό ναυτικό. Αντρώθηκα στο πολεμικό ναυτικό, το υπηρέτησα σχεδόν 28 χρόνια, το αγάπησα, δέθηκα μαζί του. Σήμερα, παρόλο ότι έχω φύγει πολύ καιρό, οι αναμνήσεις μου είναι πολύ έντονες. Από τις υπηρεσίες στα ταχεία σκάφη, από τις πλώρες τους, από το θάλαμο επιχειρήσεων του ΓΕΜ και τις ατελείωτες ώρες που πέρασα εκεί μέσα. Παραιτήθηκα το 1992 για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Η αλήθεια είναι ότι παραιτήθηκα με πολύ βαριά καρδιά, αλλά η ζυγαριά είχε γίνει αντίθετα από ό,τι θα ήθελα εγώ. Ήμουνα τυχερός. Βρήκα εργασία αμέσως, με βοήθησε ένας συνάδελφος και βρήκα εργασία αμέσως και πέρασα σχεδόν 26 χρόνια μία δεύτερη καριέρα. Θα μπορούσα να πω επιτυχημένη αφού έμεινα στην ίδια εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και μετά από όλη αυτή την εργασία απεφάσισα να επιστρέψω εκεί που στην πραγματικότητα ανήκω, στο πολεμικό ναυτικό μέσω της ΕΑΝ. Εάν οι συνάδελφοι με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσω μόνοι μου τις δυνάμεις και την όποια εμπειρία έχω μαζέψει σχεδόν μισό αιώνα εργασίας. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούω να σας πω, γιατί η αρχή που έχω και η φιλοσοφία μου είναι ότι αν δεν ενημερωθώ, εάν δεν τα καταλάβω, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Ακούω πάρα πολλά από αυτά τα θέματα συζητώντας με τον κύριο Περβενά, όπως ξέρετε ίσως οι περισσότεροι είμαστε συγγενείς και, και πάλι λέω όμως ότι άλλο να τα ακούσει και άλλο να αρχίσει να τα μελετάς ο ίδιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τιμή μας και ο λόγος μας. Όποιος συνάδελφος θέλει να υποβάλει κάποια ερώτηση. Ωραία, ωραία. Κύριο Σαματάς, θα έρθω. Κύριο Σαματάς, έχει το λόγο. Γεια σας, θα έρθω. Εγώ είμαι βέβαια καλή από σε εσάς, όπως σε όλους τους υποψηφίους. Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα 26 χρόνια που είπατε ότι εργάστε στο διπλωματικό τομέα, σε έναν τομέα μάλιστα τώρα, ποια ήταν η εργασία σας, θα να μας πει ο μεγαλύτερος. Σε μια αναπηλιακή εταιρεία ήμουνα, και περίπου 17 χρόνια από αυτά τα 26 είχα τις επιχειρήσεις εταιρείας, το operation της εταιρείας στην πράξη σαν νούμερο 2 μέσα στην εταιρεία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαγαρία. Έχουμε άλλη ερώτηση. Εκείμα δεν έχουμε άλλη. Θα παρακαλέσω, εάν θέλουν οι συνάδελφοι της κατηγορίας μηχανική, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βιδάκη, κατά εξαίρεση κάτι του συμβαίνει και θα ήθελα με την άδειά σας. Κύριε Βιδάκη, έχει το λόγο. Στην κατηγορία οικονομική. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
Ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να αναπτύξουμε ορισμένα πράγματα. Ενδεικτικά, εγώ θα αναφέρω ορισμένα. Την ΕΑΝ τη γνώρισα σαν Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ναυτικού Νοσοκομείου όταν πήγα εκεί το 2009 και είχαν έρθει για ενημέρωση. Και εν ολίγης, σε σχέση με τις προσδοκίες μου, θα έλεγα ότι δεν τις ικανοποίησαν. Θεωρώ ότι η ΕΑΝ και το ΔΣ της ΕΑΝ αλλά και η ίδια το σύνολο της ΕΑΝ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί μια υπηρεσία τηρώντας κάποιες αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της λογοδοσίας, της ασφάλειας δικαίου. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα γιατί σας είπα θα μιλήσω ενδεικτικά. Δεν μπορεί η λιμενική, δεν είμαι λιμενικός, αλλά δεν μπορεί με 4.500 στους 15.000 να έχουν μία έδρα στις 11. Το λέω αυτό με ασφάλεια δικαίου. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ανοιχτοί, διαφανείς και να τηρούμε την αξιοκρατία και την αξιοσύνη. Δεν μπορεί να μεμφόμαστε άλλους και να κάνουμε εμείς τα ίδια στο σπίτι μας. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή στο παιδί μου άλλο να του λέω να κάνει και άλλο να τηρώ εγώ ο ίδιος. Πάνω σε αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ριζικά και η ΕΑΝ και το πώς δουλεύει το ΔΣ. Με έκπληξη διάβασα ότι δεν γίνονται εισηγήσεις από τα υπόλοιπα μέλη της ΕΑΝ. Αν γίνονται είναι προφορικά εκεί επιτόπου, δεν υπάρχει καμία έγγραφη, εισήγηση κτλ. Ελπίζω ότι να μην είναι σωστό. Επίσης άκουσα ότι η πόρτα του Προέδρου είναι ανοιχτή για τους έχοντες ανάγκη. Εγώ θα έλεγα η ΕΑΝ έπρεπε να ψάχνει να βρίσκει αυτούς που έχουν ανάγκη και όχι να πάνε άτομα να τους χτυπάνε την πόρτα. Έχω και σε αυτό σημαντικές αντιρρήσεις. Θα έπρεπε να έχουμε γραφτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από στράτο. Να ανοίξουμε λίγο, να έχουμε μια εξωστρέφεια και όχι μια εσωστρέφεια που νομίζω ότι υπάρχει τώρα. Επίσης θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογίες, τις καινοτομίες, τα καινούργια πράγματα. Είμαστε, επιτρέψτε μου τον όρο, πελάτες, 15.000, μία μάζα προσώπων και δεν μπορούμε να έχουμε παροχές σε οικονομικό, υγειονομικό, ασφαλιστικό επίπεδο που άλλες εταιρείες με 1.000 άτομα προσωπικό ή με 500 άτομα διεκδικούν και καταφέρνουν και παίρνουν. Αυτά εγώ ήθελα να πω, δεν θέλω να σας κουράσω. Αν έχει κάποιος καμία ερώτηση, ευχαριστώ. Μπορείτε και εσείς αν θέλετε να κάνετε. Ευχαριστώ. Ας το μικρόφωνο εκεί, μην το κάνετε. Τι θα σας άρεσε. Από την παρουσία της ΕΑΝ στο νοσοκομείο. Η ΕΑΝ φταίει δηλαδή, όχι το ναυτικό νοσοκομείο. Δεν κατάλαβα. Η ερώτηση δεν αφορά στους ίδιους. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ρωτάω, είσαστε στο ναυτικό νοσοκομείο. Όλα λειτουργούσαν σωστά. Αυτό δεν έχει σχέση τώρα με το ναυτικό νοσοκομείο για καθίσεις να τα αναλύσουμε. Αυτό αναφερθήκατε. Ευχαρίστω. Παραπέσεις υπηρεσιών. Είπα ότι τότε γνώρισε την ΕΑΝ και αναφέρθηκα συγκεκριμένα για την ΕΑΝ. Δεν αναφέρθηκα στο ναυτικό νοσοκομείο. Μπορούμε να θέλετε να το αναλύσουμε αυτό ιδιαίτερος, δεν έχω πρόβλημα. Ιδιαίτερος, κύριε, μιλάτε εδώ πέρα, ζητάτε την ψήφο. Για το ναυτικό νοσοκομείο θέλετε, τι θέλετε να αναλύσουμε. Τελειώσαμε από εκεί. Είσαστε υπέρ οι γιατροί να μην έχουν ιδιωτική φανατία. Έχω κάνει αναφορά για αυτό κύριε Παπαδόπουλο στον Υπουργό, 28 σελίδες αναφορά και έχω γράψει που έχω προτείνει να καταργηθούν τα εξωτερικά ιατρία. Είσαστε αρνητικός δηλαδή. Ωραία, τα ιατρία μέσα στον ΙΝΙΑ. Εξωτερικά ιατρία μέσα στον ΙΝΙΑ. Να τα έξω. Να τα κάνω μέσα. Ασφαλισμένος του ναυτικού, είσαστε εντάξει. Ορίστε. Να ρωτήσετε τους πρωθυπουργούς γιατρούς κύριε Παπαδόπουλο. Να ρωτήσετε τους γιατρούς. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ για την ερώτηση και σας ευχαριστώ. Ερωτήστε τον γιατρό. Βεβαίως. Αυτός κάνει μια δουλειά, δεν κάνει τον δουλειά. Ούτε εγώ αποφασίζω. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Βιδάκη και τους συνάδελφους. Το βήμα θα παρακαλέσω, είπε ο κύριος Ξίτσας, να έρθει ο κύριος Κολοκύθας,
στην κατηγορία μηχανικών. Καλησπέρα σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Εγώ τελείωσα τη σχολή εκείνη το 1971. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα ως Έλληνα στο ναυτικό και το 1993 για καθαρά προσωπικούς λόγους παραιτήθηκα και έφυγα ως πλοίαρχος. Δούλεψα έξω και όπως είπε και ο κύριος Λαγαρίας, τώρα που τελειώσαμε με το έξω, ανήκω στο ναυτικό. Γι' αυτό και έβαλα για υποψηφιότητα ως μέλος μηχανικός. Πολλά πράγματα που ακούω σήμερα δεν τα έχω ξανακούσει, δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Εάν εκλεγώ και τις γνωρίζω, θα έχω θέση και άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κ. Μαυραδάρης, πάλι στην κατηγορία μηχανικών. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερο και πιο σημαντικό. Είναι όπως είπε ο κυβερνήτης Άγγελης από την Αμερική, φτιάχτηκε τώρα. Κατευθείαν. Λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να είμαστε περισσότεροι. Και αυτό το οποίο δεν επισημάθηκε και το οποίο εγώ αυτά τα χρόνια που είμαι στην ΕΑΝ ή συνεργάζομαι την ΕΑΝ, είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος, εμείς και μερικοί τώρα που παρακολουθούν και συζητούν μεταξύ τους, αντί να παρακολουθούν τα δρόμενα, κριτικάρουν, σχολιάζουν, λένε τι κάνετε εκεί εσείς στην ΕΑΝ και όπως βλέπουμε σήμερα, η συμμετοχή είναι ελαχίστη. Ίσως φταίει το ότι το περιοδικό μας δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Ίσως φταίει το ότι πάρα πολλοί από τους μεγάλους ηλικία μέλη μας δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα στον κόσμο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Και ένα από αυτά τα οποία κάναμε, δεν θα μιλήσω για τον εαυτό μου, σαν διοικητικό συμβούλιο, ήταν να φροντίσουμε να, κατά κάποιο τρόπο, να εκμοντερνίσουμε το περιοδικό. Και αν εκλεγώ και είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, πάλι θα προσπαθήσουμε αυτό το περιοδικό να γίνει πιο περιοδικό ενημέρωση. Δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλές φορές, επειδή έστελνα κάποια άρθρα στο περιοδικό, ρώταγα το διάβασα στο άρθρο μου. Και έλεγα, μα το δεν μου το πες, λέει, γιατί σήμερα το κάνουμε και το πετάμε. Απογοητεύτηκα αυτό το πράγμα και γι' αυτό, σε συνεργασία και με τους άλλους συναδέλφους στο ΔΣ, κοιτάξαμε αυτό το περιοδικό να γίνει πιο αξιόλογο, πιο κατανοητό, όχι με την έννοια την εμπορική, αλλά με την έννοια του σκοπού τον οποίο έχει, δηλαδή ο συνάδελφος το παίρνει, να το παίρνει και πραγματικά να βρίσκει λύσεις μέσα από αυτά τα προβλήματά του ή τις ανακοινώσεις για τις λύσεις τις οποίες η άλλη προσπαθεί να κάνει. Είμαι ένας από αυτούς οι οποίοι μειοψηφίσανε στην οικία. Ο κύριος πρόεδρος ή ο κύριος αντιπρόεδρος, δεν θυμάμαι. Όχι, είπε... εσύ και ο λιμενικός. Ναι, είναι και ο κύριος Ρετσίλης. Μειοψηφίσαμε για το θέμα της σύνθεσης. Δεν είχες παρούσεις να το συζητήσουμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μειοψηφίσαμε, γιατί διαφωνήσαμε όσον αφορά τους μηχανικούς και τους λιμενικούς. Για τους λιμενικούς δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, γιατί δεν τους αντιπροσωπεύω, επειδή αντιπροσωπεύω τους μηχανικούς.
λέω ότι θα ήθελα η συμμετοχή των μηχανικών να είναι πιο δίκαιη. Όπως και τον έψιλον. Ήδη στην Kia οι μάχοι δώσανε μία θέση στην καινούργια Kia η οποία αναμένεται η υπογραφή της. Οι μάχοι δώσανε μία θέση για τους έψιλον ώστε από τρεις να είναι τέσσερα. Δεν έχω να σας πω πιο πολλά. Οι περισσότεροι, από τον, που θα ψηφίσουν να γνωρίζουν. Δόξα τω Θεώ, το ναυτικό είναι μικρό και αγαπητό. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτά τα οποία και τα προηγούμενα χρόνια προσπάθησα να κάνω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Βαλάρα. Να πούμε ερώτηση από τον κύριο Χατζή. Κύριο Χατζή. Κύριε Μαυρεγάνη, θα ευχαριστώ και εσάς για την επιτυχία, όπως και όλους τους άλλους συνυπόψιμους για εσάς. Μιας που ήσασταν μέλος του ΔΣ, τα τελευταία τρία χρόνια είστε μέλος του ΔΣ. Θα επαναφέρω λίγο το ερώτημα το οποίο δεν πήγαινε προς τον κύριο Κωνσταντινίδη, απλώς η αφορμή ήταν να ρωτήσω ποια είναι η θέση του. Στο site της Antiflip, επειδή μιλάτε για περιοδικό και πράγματι οι άνθρωποι πήγαν στο φεγγάρι εδώ και 60 χρόνια. Λίγο πιο καθαρά σας ομίζω. Διότι λόγω ηλικίας πολλές περιοδικές δεν αρχούμε και πολλές. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μιλήσατε για το περιοδικό, αλλά εδώ οι άνθρωποι πήγαν στο φεγγάρι πριν 60 χρόνια και εμείς δεν μπορούμε να συνδεθούμε ηλεκτρονικά. Και αναφέρομαι στο site της ΕΑΝ, αναφορικά με τα πρακτικά, τα οποία ενώ είναι 55 στο σύνολο το τελευταίο έτος που είναι ανεπινόμενο. Το ξαναθήξατε το θέμα. Ναι, δεν απαντήθηκε γιατί ο κύριος Κωνσταντινίδης, αυτό είπα πριν που δεν με ακούσατε, ότι ήταν η αφορμή να ρωτήσω ποια είναι η θέση του υποψηφίου κυρίου Κωνσταντινίδη για το νέο, για το νέο ΔΣ, αν πρέπει να δημοσιοποιούνται τα πάντα. Συμφωνώ. Λοιπόν, τώρα, στο ΣΕΤΙΣΑ, αν ξέρετε όσοι μέρες του ΔΣ, από τα 55 πρακτικά του έτους, Γενάρης 18, Γενάρης 19, είναι ανεπτυμμένα τα 18. Θέλω να υποθέσω ότι αποκλείεται τα υπόλοιπα 37 από τα 55 ότι ενέχουν στοιχεία με προσωπικά δεδομένα. Πραγματικά θα μείνω λίγο, αν πάλι ισχύει, τεκτώνει. Ποιος είναι ο λόγος που δεν είναι ανεπτυμμένα, σας ρωτάω ως μην μέλος του ΔΣ. Είναι τα θέματα τα οποία κοφτόμεθα, διότι η διαφάνεια υπάρχει. Υπάρχει στη διάρκεια. Μισό λεπτό, μην με διακόψετε. Από εκεί και πέρα το να θέσει ένα θέμα μάλλον εξειδικευμένο και υποθέτω ρωτώντας εμένα. Ως μη μέλος. Τι να πω. Ως μη μέλος του ΔΣ. Ναι. Δεν υπάρχει πρόθεση. Πιθανότατα για λόγους Α ή Β να μην αναπτύχθηκαν. Αλλά δεν υπάρχει πρόθεση απόκρισης γεγονότων, διότι δεν έχουμε τίποτα τρυφό. Δεν μίλησε κανείς για πρόθεση, κύριε Μαυρεγάνη. Μην βάζετε λέξεις στο στόμα μου που δεν έχω πει. Δεν μίλησα για καμία πρόθεση. Εκείνο το οποίο ρώτησα. Θα ήθελα να μην είσαι δεικτικός, παρακαλώ πολύ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και γι' αυτό θα ήθελα να μην είσαι δεικτικός. Ρωτήσατε, σας απάντησα, νομίζω τελειώνουμε. Μα είπατε για πρόθεση. Και άλλο. Ναι, και σας είπα ότι υπάρχει πρόθεση. Για κάποιο λόγο δεν αναρτήθηκαν. Από εκεί και πέρα θα φροντίσουμε να το ξαναδούμε. Νομίζω απαντήθηκε. Εάν μου επιτρέπετε με όλο το σεβασμό στο νυν ΔΣ, μήπως είναι και ένας λόγος που δεν έχετε κόσμο στην Άνθρωπο 2.400 εκλογές. Δεν θα ήθελα να σας απαντήσω και ίσως και να μην μπορώ και να σας απαντήσω. Είστε σαφείς κύριε Μαυρεγάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ κύριε Χατζή, κύριε Μαυρεγάνη, τιμώ δεν υπάρχει ερώτηση, αλλά εξειδικευμένο τύπο ερωτήσεις, οι οποίες είναι αποδεκτές, μπορούν να γίνουν στο τέλος. Είναι εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος, είναι εδώ ο Πρόεδρος, που είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Να τοποθετήσετε αν θέλετε κάτι εξειδικευμένο. Στα λοιπά μέλη πρέπει να μην τους φέρουμε σε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος είναι το βλέπω τρελό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαυρεγάνη για το έπρεπε σας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να καλέσουμε στο βήμα στην κατηγορία Οικονομική τον κύριο Ανδροζίδη. Και χαρά να βγει πάνω.
Βασίλης, οικονομικού. Στην ΕΑΝ υπάρχουν πολλά και ποικίλα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας για την αντιμετώπιση των οποίων ελπίζω να εργαστούμε όλοι αρμονικά στο ΔΣ, όπως θα επιδιώξω και εγώ από την δική μου θέση, εφόσον εκλεγώ. Είναι γνωστό ότι ο σκοπός της ΕΑΝ είναι η σύγχυση των σχέσεων των μελών της, η ηθική, η υλική συμπαράσταση και αλληλεγγύη, καθώς και η προώθηση συλλογικών αιτημάτων για την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης. Η ΕΑΝ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπάγεται στον έλεγχο του κράτους. Αυτό όμως δεν την περιορίζει να έχει, να μπορεί να διατυπώνει ελεύθερα απόψεις και διεκδικήσεις. Έχοντας αυτό υπόψη από τη θέση του συμβόλου αν εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα εργάζονται στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, συνεργαζόμενος με όλα τα μέλη, ώστε από την να λαμβάνουμε αποφάσεις λογικές, νόμιμες, υλοποιήσιμες για το συμφέρον όλων των μελών. Σε ό,τι αφορά τα παραδείγματα της ΕΑΝ, η συνεργασία μας θα είναι ισότιμη και άμεση. Ως οικονομικός αξιωματικός που υπηρέτησα επί 8 έτη ως συμμετάξης και διευθυντής οικονομικών δικαιωμάτων προσωπικού του πολεμικού ναυτικού και έχοντας αρμοδιότητα μεταξύ των άλλων την εποπτεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του ΓΕΝ, έχω την βεβαιότητα ότι με την εμπειρία μου θα συμβάλλω θετικά στη διατύπωση θέσεων και προτάσεων που απασχολούν σήμερα τους συνταξιούχους. Ενδεικτικά και μόνο θέλω να αναφέρω το θέμα των μεταϊβαστικών μερισμάτων μεταξύ του Ταμείου Ναυτικού στις ευρωπαϊκές οικογένειες και τα έξοδα κηδείας. Θα εξηγηθώ δημοσίευση στους θαλάσσιους απόϊχους την αναέτος επαναδημοσίευση μετά από επικαιροποίηση πλήρους και κατανοητού ενδοοικονομικού σημειώματος για κάθε περίπτωση. Αναφέρω ότι ανάλογες διαφωτιστικές και αναλυτικές αναρτήσεις υπάρχουν στο σημείο της ΕΑΝ, αλλά εκτιμώ ότι η πρόσδεση αυτή δεν είναι εύκολη για το σύνολο των μελών. Τέλος, θέλω να επαναλάβω τη δέσμευσή μου ότι θα εργαστώ άρκο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση των προσεκτικών θεμάτων που μας αφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Μαγκοπούλου, και θα παρακαλέσω να έχω ερωτήσεις. Έχουμε ερώτηση. Εκτιμώ ότι η Ένωση έχει ανάγκη ένα Ευρωπαϊκό Σύμβουλο, όχι μόνο στον ψυχρό κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Από την κατηγορία που αφορούμε ο κύριος Τσαπράς εδώ, νομίζω όχι. Οπότε θα περάσουμε στην κατηγορία γιατρό. Είναι εδώ η κυρία... Λείπει κάποιος υποψηφίος. Πολύ υπηκό. Ναι, λείπει ο κύριος Τσαπράς. Άρα ποιος είναι. Δεν γνωρίζω, δεν μας ενημέρωσε. Η κυρία Καρλιώτα είναι εδώ. Έρχεται στο βήμα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ θερμά για την προσέλευση στον οικείο αυτό χώρο του πολεμικού μας ναυτικού. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι η Βαρβάρα Καραλιώτα Παπαμιχαήλ, τυχιούχος της ΣΑΝ και της νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησα κατά την πορεία της νοσηλευτικής μου καριέρας στα 25-26 χρόνια στα νοσοκομεία, μεγάλη εμπειρία, και εισηγήθηκα από τη θέση της επιτελούς στη DMV την λήψη ειδικοτήτων των νοσηλευτιών παθολογικής, χειρουργικής και ψυχικής υγείας. Από τη θέση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας επί πενταετία, μαζί με τη συνεργασία των άλλων σωμάτων, καταφέραμε να δοθεί και ο βαθμός του Αρχιπλιάτου και στους άλλους υγειονομικούς αξιωματικούς. Τα προβλήματα, είμαι εθελοντικό μέλος της πρόνοιας και κοίτα κατά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα
επικεντρώνονται κυρίως στα θέματα υγείας και τι δικαιώματα έχουν όσον αφορά τις οικογένειές τους. Πάντα δίδονται ιδέωσες απαντήσεις. Είναι πάρα που μας παίρνουν εν συνεχεία και μας ευχαριστούν για ό,τι γίνεται, αλλά εκείνο που δεν έχει γίνει είναι η εγγραφή, σε ειδικό ένα booklet, όπως λένε στα αγγλικά, που θα λέει τα βήματα όλα, ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να παίρνει κάθε λίγο και λιγάκι τηλέφωνο για να διεκδικεί αυτά που του ανήκουν. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και μέσω των θαλασσινών αποήχων όταν γραφούν όλα αυτά. Επειδή το Ναυτικό Νοσοκομείο έχει μεγαλώσει με τα νέα και με τα τμήματα που έγιναν από το 1994 μέχρι το 1997, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν όλες οι ανάγκες. Τη στιγμή που έχουν προσθεθεί και άλλοι που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ήδη το 10% καλύπτεται από το πρώην ΕΣΥ. Πολλοί εισέρχονται στο νοσοκομείο, όπως εμείς οι οικογένειες των βουλευτών. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μετριάζεται η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε αυτούς που πραγματικά προσέφεραν όλα τα χρόνια με την ίδρυση του νοσοκομείου μας. Τα προβλήματα που περισσότερο ανακύπτουν είναι στα ραντεβού και αυτό μπορεί να γίνει με ειδική ανάθεση, πιστεύω εγώ, βάσει στατιστικών στοιχείων και με άμεση συνεργασία των υπευθύνων του ΝΙΝΙΑΡΤΑ, δηλαδή των κοινών, της ιδιωτικής υπηρεσίας και όλα αυτά. Παράπονα που ακούγονται επίσης από την επαρχία είναι η μη συμμετοχή τους στα ξενοδοχεία, στα ιδιωτικά ξενοδοχεία. Και έτσι σας τα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Άλλα προβλήματα που προκύπτουν είναι στα οδοντιατρία. Όλα αυτά, με τις γνώσεις που διαθέτω, εάν θα μου αναφερθεί από την ηγεσία, αν βέβαια φτάσω σε αυτό το στάδιο, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχει μεγάλη βελτίωση σε όλα αυτά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ για την καλύτερα. Κάποιος να έρθει προς τον τομέα της υγείας, μια και δεν έχουμε γιατρό. Όχι. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούμε από την κατηγορία του λιμενικού, ο πρώτος συνάδελφος να ανέβει πάνω. Επίσης, από την κατηγορία των γιατρών λείπει... Λείπει η κυρία Μολιουδάκη Ειρήνη, η οποία έχει υποχρέωση στο εξωτερικό ανοιγμένη. Και ο κύριος Γρήβας, ο γιατρός. Έχουμε αναρτήσει οι συνάδελφοι το βιογραφικό του στο επίσημο site της ΕΑ και μπορούμε εκεί να διαβάσουμε. Και αν είναι εύκολο όταν μιλάνε οι συνάδελφοι να μην κάνουμε λίγο φασαρία, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ξαρτίκος Δημήτριος, είμαι υπονάβαθρος αναποστρατείας του Λιμενικού ΣΟΚ. Είμαι πτυχιούχος νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πριν την κατάταξή μου στο Λιμενικό Σώμα υπηρέτησα ως έκαθρος αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία, ένα μέρος της θητείας και της συνταγής έδωσε εξετάσεις στο Λιμενικό. Επίσης είμαι τακτικό μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος και δύο χρόνια πριν, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο του 2019, διατέλεσα αριστείτη μέλος στην Ένωση Αποστάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, σωματείο να το πω, για όσους δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό. Τα αριστείτη μέλη τα ήθελα να επισημάνω, προτείνονται από τον πρόεδρο της Ένωσης Αποστάτων και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των συναδέλφων. Εάν εκλεγώ, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεργαστώ καταρχήν με όλα τα μέλη και θα συμβάλλω στο να προωθηθούν όλα τα θέματα που μπορούν να εκλειθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα πράγμα που θα προτείνω από την αρχή είναι πρώτον να συγκροτηθεί και να δημιουργηθεί ένα οργανωμένο νομικό γραφείο στην Ένωση που να υποστηρίζει όλες τις υποθέσεις αυτές που λέμε, όχι μόνο τα οικονομικά, οτιδήποτε θέματα προκύπτουν, νομικά θέματα, με δικηγόρο που θα είναι μόνιμος στην Ένωση, δηλαδή με μισθό, κατημιστία λέγεται στην νομική γλώσσα. Ένα δεύτερο που θα διεκδικήσω είναι
στη δεύτερη θέση μέλους του Λιμενικού Σώματος στην Ένωση. Ο λόγος που το λέμε δεν το κάνω για λόγους συντεχνιακούς, το κάνω διότι τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που είναι μέλη της ΕΑΝ είναι πάνω από 4.500 μέλη. Και επίσης θα εισηγηθώ να δημιουργηθεί ένα γραφείο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης από στράτο του ποινή και του Λάντα Σήμα, με λειτουργίες των δύο φορές την εβδομάδα για δύο ώρες, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι ηλικιωμένοι και όχι μόνο, οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά και ζητούν μια βοήθεια να τους κάνουμε μια αίτηση στον παρατηρισμό ή μια αίτηση στον ΜΜΑ και δεν ξέρω, δεν γνωρίζουν. Επίσης θα ήθελα να σας πω... Κύριε συνάδελφοι, θα πάρετε συγγνώμη κύριε Ζαβηγό. Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφοι. Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι για την καινούργια, για την υπουργική απόφαση δικαία δηλαδή, που ισχύει, από την οποία ισχύει και η επιστολική ψήφος, καθώς και η νέα αρχεία, συμμετείχα σε μια επιτροπή πριν 5 χρόνια με τον κύριο Γερούκη, προεδρεύοντα, και συναδέλφους σας και οικονομικούς και μηχανικούς και ειδικοτήτων, και κάναμε κάποιες προτάσεις, μέρος των οποίων έγινε δεκτό και στην παρούσα ΚΙΑ που ισχύει και στην ΚΙΑ που είναι υποπροώθηση πάνω για υπογραφή στο γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Αυτά έχω να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Καπίτρο. Έχετε κάποια ερώτηση? Στον κύριο Παπακούλη, στον Άγγελο. Πες το. Ποια είναι η θέση για τα αποδεικτικά της ικανότητας? Γιατί κάπου περαιτέρω το θέμα της μετροπημενικός και του υπηρεσίου. Ναι, με ρωτάτε για ένα θέμα για το οποίο δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω, γιατί το γνωρίζω. Α, δεν το ξέρετε. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα, αλλά... Ναι, αλλά δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, το γνωρίζω σαν θέμα. Δεν το γνωρίζω. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ξέρω ότι υπάρχει κάποιο θέμα με την ΕΑΝ, το γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζω το έβρος του θέματος, εάν το μελετήσω. Να σας ρωτήσω εγώ κύριε Λαβίγο, και η ίδια ερώτηση θα ισχύει για όλους τους υποψηφίους του Λιμενικού. Αν θέλω να απαντήσω, θα είναι διπλή ερώτηση. Θα συνεχίσω εγώ την ερώτηση του κύριου Βαγκούρη. Ποια είναι η θέση σας και η άποψή σας για τα στελέχη που προέρχονται από το πολεμογραφικό, αν είναι ικανά ή όχι, ένας ναύαρχος που είναι απόστατος να αναλάβει καθήκοντα αλφα τάξεως πιάτου και όχι γάμα τάξεως στο αντίστοιχο πολεμογραφικό. Όταν μπορεί ο απόφυτος του αστρόπυργου που έχει πει με τρία στη σχολή να βγαίνει γάμα τάξεως και να ζητάτε σήμερα οι συνάδελφοι του Υπουργείου Πολιτικής Αυτιλίας, οι συνάδελφοι του Πολεμικού Ναυτικού, δηλαδή ο κ. Περβενάς, ο κ. Γερούκης, να ξεκινήσει ο γάμα τάξεως αξιωματικός και να του ζητάτε να ξαναπεράσει σωστικά σχολεία δύο μηνών. Βασικά είναι το καλύτερο. Ποια είναι η θέση σας, όχι το μηνικό στον θα σας πω για τα σωστικά, καλά. Πώς έρχεται το πολεμικό γραφείο, δεν το συζητάμε. Τώρα για το ότι υπάρχει μια διεθνή σύμβαση για τα αποδεικτικά τη ικανότητα, δηλαδή υπάρχει μια CCW, η οποία ορίζει τι πρέπει να έχει κάποιο για να γίνει πρώτο πλήρωμα. Και είμαστε... Αυτά που ορίζει η CCW, μια παράδοση, αυτά που ορίζει τα στελέχη του πολεμικού γραφείου, οι σημεοφόροι, τα υπερκαλύπτουν στο εκαλυταπλάσιο. Η CCW λοιπόν ορίζει την ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση να στέλνουν. Ούτε απλά θα θέλαμε ως μέλος της ΕΑΝ να στηρίξετε και τα στελέχη του Λιμενικού, τα ίδια δικαιώματα έχουμε, και του Πολεμικού Ναυτικού σε σχέση με τους συναδέλφους σε ενεργεία στην Αχνιαούλη, όπως το ονομάζουμε. Δεν ξέρω τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Παλιά παίρνανε κάποιο δίπλωμα και του Πολεμικού Ναυτικού. Δεν ισχύει πλέον, το καταργήσανε. Προφανώς λόγω της διεθνούς σύμβασης αυτή που σας είπα. Η επόμενη ερώτηση, κύριε Παπαδάκη, είναι η εξής. Γνωρίζουμε ότι ανήκετε παράλληλα και στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ο Διαβολάδος. Όχι, δεν είναι, ναι. Αυτό καταργείται. Ωστόσο όμως... Η τρίτη απόπειρα, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω, ιστορικά τώρα, έγιναν τρεις απόπειρες να διασπαστεί το λιμενικό σώμα σε δύο. Δεν πειράζει. Η τρίτη έγινε από την πρώτη κυβέρνηση την παρούσα. Η ερώτηση είναι άλλη. Ωστόσο, πολύ σωστά και έλογα, τα στελέχη του λιμενικού σώματος δικαιούστε να μετακινήσετε με την αυτοκρολογία δωρεάν, ούτε καν στο ίδιο. Όταν θα σκεφτείτε... Όχι, δεν ισχύει. Ισχύει. Όχι. Ισχύει. Όχι. Επιμένω. Για τους απόστατους δεν ισχύει και το ξέρω γιατί η Ένωσή μας κάτω, στην οποία ήμουν δύο χρόνια αρχήμη, προσπαθεί να επαναφέρει κάποια έγκριση.
συνεργεία. Όταν για του αντίστοιχου συνεργεία με μία χώρα. Θα έρθουν στου απόστατου. Σε εσά του απόστατου, τι ισχύει. Τίποτα. Τίποτα. Ό,τι ισχύει για όλου του πολίτε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τίποτα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όσον αφορά τη συνεργεία, ήξερα ότι από παλιότερα για να μπορέσει να έχει ελευθέρα το ενεργεία προσωπικό πρέπει να είναι για κατά την εκτέλεση, για εκτέλεση υπηρεσία. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή σα. Σας καλύτερο. Παρακαλώ τον επόμενο συνάδελφο να έρθει να κάνει ερώτηση. Να κάνει τοποθέτηση. Κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω ότι έχει την τοποθετή. Κάνατε δύο ερωτήσεις. 10 λεπτά. Η δική μου ερώτηση 10 λεπτά. Λίγο δυνατά σας παρακαλώ. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε ένα ιδιωτικού δικαίου σύλλογο. Με τι χρήματα καλύπτεται αυτό. Τις εισφορές των συναδέλφων. Των αποστράτων. Ναι. Δεν έχουμε καμία ούτε επιδότηση ούτε επιχορήγηση τίποτα. Ούτε από τους οπλιστές. Όχι, από κανένα. Κοιτάξτε, το καταστατικό προβλέπει και φίλους του λιμενικού σώματος. Δηλαδή, εσείς αν θέλετε, μπορείτε να έρθετε σαν φίλος και να πληρώσετε αυτά τα 15 ευρώ το χρόνο που πληρώνουν όλοι. Τα 5.500. Τις πράξεις έχει αυτό το ίδιο. Το... Μέχρι τον Δεκέμβριο έχει γύρω στις 190.000 ευρώ. Αποθεματικό έλεγχο. Όχι αποθεματικό. Κάθε χρόνο πόσα μπαίνουν στο σύλλογο. Πόσα μπαίνουν, έχει βάλει 4.000 επί 15 και γύρω στις 60.000. Φίλοι δεν δίνουν τίποτα. Ορίστε. Φίλοι δεν δίνουν τίποτα. Μα και οι φίλοι πληρώνουν την εισφορά του. Και όταν λέω φίλοι, να σα εξηγήσω που δεν το ξέρετε. Είναι ένα θέμα που δεν αφορά τις εκλογές. Δεν αφορά τις εκλογές. Δεν μας αφορά. Ακούστε. Ακούστε, για να σας εξηγήσω, στο δικό μας σωματείο, που δεν είναι δημοσίου δικαίου, είναι σωματείο, γι' αυτό και δεν λέω κοινωνικό πρόσωπο του δικαίου, οι αντιπακιστές δεν είναι μέλη όπως είναι εδώ. Εδώ είναι μέλη στην ΕΑ. Στο λιμενικό σώμα είναι φίλοι του λιμενικού σώματος. Όσοι θέλουν. Και σε εμάς δεν είναι υποχρεωτικό. Ο καθένας έρχεται και ο καθένας φεύγει. Συμφωνώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Παίρνετε δεύτερο πάπα από κάπου. Βεβαίως. Από πού. Από το τάλι. Αυτό. Διαβίου αρρωγή του μενικού σώματος. Μας κρατά. Αυτό δεν ρωτάω το ερώτημά σας. Αυτά τα λεφτά από πού βγαίνουν. Γιατί είναι οι σχολές που μας κρατάνε από τέτοιο που παίρνουν στο σώμα. Βεβαίως. Κύριε, ευχαριστώ για το πρόσφυγη σας. Ευχαριστούμε και για τον Δαβίκο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Σαμαρά, παρακαλώ. Θέλω να σας παρακαλέσω ότι η διαδικασία επαφίεται σε εμάς τους ιδίους. Δεν θα πρέπει να ξεφεύγουμε και εμείς, αλλά ούτε και οι ερωτώντες. Επαναλαμβάνω ότι είμαστε όλοι εδώ για να βοηθήσουμε τους υποψηφίους να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το οποίο επιθυμούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τον Δαβίκο. Ακόμα ο συνάδελφος του Δαβίκου. Τον κύριο Δαβίκο. Να την πιάνετε. Ερώτησε ο κύριο. Να την πιάνετε. Πέστε. Περιμένετε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω εσείς προσωπικά. Βλέπεστε σε κάποιο άλλο διοικητικό συμβούλιο που να έχει σχέση με την ιδιότητά σας σαν αποστράτη του λιμενικού σώματος. Σε άλλο οργάνωση, ένωση. Ναι, είμαι, όπως σας ανέφερα στην αρχή, είμαι τακτικό μέλος στην Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος, που είναι επίσης σωματείο και έχει ως σκοπό την προώθηση της αεροπορικής ιδέας. Δηλαδή αποτελείται από ακολούθατους και ανώτερους αξιωματικούς αεροπορίας, καθηγητές πανεπιστημίων, υπουργούς, βουλευτές, δασκάλους, λογοτέχνες και ό,τι άλλο. Μετέχετε εσείς προσωπικά σε αυτό. Είμαι τακτικό μέλος, όχι σε συμβούλιο, μέλος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ παρακαλώ τον συνάδελφο του Λιμενικού να έχει στο βήμα. Η επαγγελματική μου διαδρομή ξεκινάει.
ξεκινάει από τι σπουδέ μου στην Ακαδημία Ευρωπαϊκών Ναυτικών Υδρών Στρασβούργο με ταυτόχρονε σπουδέ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο τη Αθήνα. Διάλεξα τη θάλασσα, τον δρόμο τη θάλασσα, του ανοιχτού ορίζοντε. Συνεπλήρωσα 3 χρόνια θάλασσα υπηρεσία σε πρωτοχώρα Εξαντρόπλια. Υπηρέτησα 31 μήνες στο πολεμικό ναυτικό σαν επίκουρος και έφευγος στο αρματαγωγό Ινούσε, όπου γνώρισα εξαίρετους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του ναυτικού. Και στη συνέχεια τη σύγκριση της σχολής ναυτικών δοκίμων ως δοκίμος σημειοφόρος που είναι ελληνικό σώμα. Υπήρξα και 30 σχεδόν χρόνια στο Ελληνικό Σώμα σε πολλές θέσεις περιφερειακών υπηρεσιών και κεντρικών υπηρεσιών και αποστρατεύτηκα, όπως σας ανέφερα, με το βαθμό του Άντου Ναυάρου. Αποφάσισα να ζητήσω την στήριξη των συναδέλφων για μια θέση μεταξύ άλλων άξιων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, γιατί πιστεύω ότι έχω και τον χρόνο και την δύναμη να συνεισφέρω στην επίτευξη των καταστατικών στόχων της Ένωσης και να ενισχύσω το ρόλο της σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και κρίσεις αξιών κτλ. Οφείλουμε και μπορούμε, πιστεύω, σε αυτές τις συνθήκες να στοχεύσουμε με ακρίβεια και με δύναμη, στην προστασία των συμφερόντων των συναδέλφων, στη βελτίωση του συνδικού ζωής, συντάξιμες αποδοχές, ίσως την νοσοκομιακή περίθαλψη, αλλά και στην ενίσχυση της προσπάθειας να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια, η οποία, την αξιοπρέπεια μας, η οποία πιστεύω ότι από κάποιες πλευρές βάλετε. Πράξεις της δημόσιας διοίκησης και όχι μόνο που ευθέως προσβάλλουν ή de facto υπονομεύουν την αξιοπρέπειά μας, αξιοπρέπεια στελεχών οι οποίοι υπηρέτησαν την εθνική άμυνα, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, που πολλές φορές έπεσαν στο καθήκον, προσέφεραν αμοιβώς κοινωνικό έργο, προστάτευσαν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και επομένως δεν δικαιούνται τέτοιας συμπεριφοράς. Προσπάθειες λοιπόν τέτοιες δεν θα πιστεύω πρέπει να γίνονται ανεκτές και θα τις αντιμετωπίσουμε με όλα τα διαθέσιμα θεσμικά, να μην πω όπλα, από μέσα. Πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτές και θα πετύχουμε τους στόχους μας για την στήριξη των συναδέλφων, με τη στήριξη μάλλον των συναδέλφων και τη συστάτευση όλων μας, όχι μόνο των βετεράνων, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά και των εν ενεργεία συναδέλφων, τον οποίο βέβαια τελικό λιμάνι προορισμού είναι η Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάτσε συνάδελφος, θα θέλω να δεις ο οποίος γίνεται στον λόγο. Εννοείται. Για να μπορούμε να διηγήσουμε. Ξέραμε το δίπλωμά σας, το πειλά διό σας ισχύει. Όχι, κύριε. Η απάντηση στον κύριο Κρητικό. Επειδή εγώ δεν θα ήθελα να το παρόν. Για να σημειώσω ότι δεν ισχύει το δικό μου επιτρέψιμο, κύριε. Δεν ισχύει το πειλά διό μου, εγώ, ο οποίος είμαι ήμουν αξιωματικός στο Ευρωπαϊκό Ναυτικό, όπως προνέφερα, και υπηρέτησα 3 χρόνια σε USCC Εξαντλήνοπλια. Δεν αναφέρεται στην πειλαδία, είναι κοινή μας ο αγώνας, κοινός, όχι για τα στελέχη του Ευρωπαϊκού, κοινός αγώνας, η ενεργεία λοιπόν, πρέπει να βοηθούμε του πειλαδίου. Μας θύμισε, είπε και εδώ ο μαθητικό μας, πολλά λόγια. Ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Φάρης Σηματάς, θέλει να μιλήσει. Παρακαλώ. Απλά ήθελα να ρωτήσω και εσάς που σας έχουμε βέβαια και εσάς έτσι. Καλή επιτυχία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν εσύ προσωπικά συμμετέχετε σε διοικητικό συμβούλιο άλλου σωματείου με την ιδιότητά σας
και σαν απόφανο του Ιδρυτικού Σε κανένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μια ερώτηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος πάρει. Τον απλές ερώτηση. Κάπου. Άστε το να την κάνει. Θα την κάνει, κύριε Παπαδόπουλος. Θα γίνεται γραφικός, κύριε Παπαδόπουλος, στο τέλος. Αναφερθήκατε τα τελευταία σας λόγια, δεν πολύ κατάλαβα, για την αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Για εξηγήστε κάποια λόγια μας. Είπα ότι από κάποιες πλευρές και με κάποιες πράξεις της δημόσιας διοίκησης θεωρώ ότι προσβάλλεται η αξιοπρέπεια όλων ημών. Και επομένως είναι υποχρέωσή μας να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις σε εισαγωγικά επιθέσεις. Αναφερθήκατε σε ενεργεία παράλληλα. Ευχαριστούμε κύριε Παναγούλε για την τοποθέτησή σας. Αποφασίσατε. Για τους ενεργεία είπα ότι θέλουμε την συμπαράταξη όλων και των απομάγων βετεράνων αλλά και των ενεργεία συναδέλφων. Αυτή η διοίκηση που έρχεται με συγχωρείτε, δεν είπα αυτό. Είπα και των ενεργεία συναδέλφων, οι οποίοι τελικώς εδώ θα καταλήξουν. Σε εμάς τα καθημερινά θα καταλήξουν. Αυτό είναι πολυμένος καταφυγής τους, είπα συγκεκριμένα. Εκτιμώ ότι μετά από το πέρας μπορείτε να συζητήσετε και ιδιαίτερως και να επιλεγούμε όλες αυτές τις ωραίες απορίες σας. Να παρακαλώσω τον κύριο Χουστά να κάνει το βήμα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παναγιώτη. Θέλει κάποιος συνάδελφος να πει κάτι, να ρωτήσει.
Ο κύριος Σαββατάς, ο κύριος Κούμενο. Εντάξει, ο κύριος Σαββατάς, έχει μέτρο. Μην κάνετε Σαββατά, έχετε πάρει το όνομα. Προσπαθώ, συγγνώμη. Πάμε. Να σας ευχαριστήσω και σε άλλα παιδιά. Συγγνώμη για την ερώτηση που θα κάνω πάλι σε εσάς την ίδια που έκανατε στους δύο χωρανίστες από εσάς. Αλλά δεν έχει κανένα άλλο λόγο. Απλά εμείς οι προϊσσότεροι που είμαστε εδώ που να πούμε μεταξύ μας γνωριζόμαστε πού, σε ποιους λόγους ευλεπόμαστε και τέτοια. Γι' αυτό η ερώτησή μου δηλαδή, δεν έχει καμία άλλη έννοια παρά μόνο αυτή τη ενημέρωση. Αν εσείς προσωπικά συμμετέχετε με την ιδιότητα που αποστράφει του λιμενικού σώματος σε κάποιο δέλτα σίγμα, σωματείου, ένωσης, λέσχης που να έχει σχέση όμως δεν πρέπει. Σε κανένα. Σας ευχαριστώ. Μόνο στο σωματείο που ασχολήθηκα με τον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ και Κουστάνο για την ισοπεριβία σας. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα από την κατηγορία δικαιοτήτων ο συναδέλφος ο κ. Σαϊδίνης. Καλησπέρα σας. Θα αρχίσω να πω ότι πήγα για να υπηρετήσω την ΕΑΝ και οπωσδήποτε θα κινηθώ στα πλαίσια που μέχρι τώρα ήμουνα. Περιμένει την ηθία δεν ήμουνα. Ήμουνα προγενέστερα στην ΕΑΝ. Λοιπόν, η εμπειρία μου είναι αρκετή και κρίνω ότι μπορώ να την αφιερώσω στα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους μας. Τα οποία κατ' εμέ είναι τα συνταξιοδοτικά καταρχήν. Δεύτερον, τα μετοχικά. Τρίτον, το ναυτικό νοσοκομείο να βελτιωθούν οι παροχές προς τους συναδέλφους. Και το τέταρτο είναι ο παραπερισμός. Αν μπορούμε, τουλάχιστον στο Ιδραγία Μαρίνα, να επεκτείνουμε να πούμε τα δωμάτια που επεκτείνουν. Γιατί όσον αφορά το άλλο, στα δωμάτια που νοικιάζει η ΕΑΝ, δεν φτάνουν τα λεφτά. Το γνωρίζω από κοντά το θέμα. Και γι' αυτό δεν νοικιάζουμε παραπάνω από ό,τι νοικιάζουμε. Λοιπόν, και όσον αφορά δε το θέμα το συναξιοδοτικό, εγώ δεν θα σας κουράσω, δεν το, αυτό που δικαιούμαι εδώ. Έχω το νόμο τα τούμπατο. 43-87, το άρθρο 4. Δεν ξέρω αν το ξέρω το πει. Ότι μας πιάνει εμάς ότι παγόμεθα στο 7 και τους δικαστικούς αφήνε απ' έξω. Δηλαδή υπάρχει κατηγορία Ελλήνων πολιτών που θεωρούνται πιο άξιοι από τους αξιωματικούς. Αξιωματικός θα πει άξιος. Άξιος πολίτης, κατ' εμέ. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι κριτή. Δεν λέω ότι οι καθαρίστριες τις απαξιώ, κάτι άλλο, κάνει μέρος. Αλλά οι αξιωματικοί κάπου έπρεπε να είναι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ στο θέμα συνταξιοδοτικό, θα κάνω σχέδιο νόμου και θα το υπογράψω στην ΕΑ. Προσέγγιση και πρόθεση. Επειδή ξέρω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και έχω τη γνώμη θα το πετύχω. Θα αρχίσουμε λίγο, αλλά θα το πετύχω. Διότι τα πράγματα αλλάζουν. Δεν μένουν εκεί που είναι και ελπίζω να αλλάξουν. Δεν σας κουράζω άλλο, ευχαριστώ. Και έχουμε καλή επιτυχία. Έχει ερώτηση ο κύριος Παναγούλης. Κύριε Δελή, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα το πω εγώ που σε έχει ερώτηση και να σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη κύριε Παναγούλη. Ναι, σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να ρωτήσει στον κύριο Παπαδόρη. Κύριε Ελληνί, θα σας ρωτήσει ένας συνάδελφος εκεί ο κ. Ζαβακούρης. Κύριε Ελληνί, ποια είναι η θέση σας για την αύξηση των θέσεων των ΕΕ. Η θέση μου, ναι. Θετική. Θετική. Γιατί μειοψηφίσατε στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο. Δεν μειώσατε κύριε. Η αλήθεια είναι μία. Θα την ακούσετε. Ναι, ναι. Ένα λεπτό να ακούσετε τα πράγματα πως έχουν. Λοιπόν, όταν συζητήθηκε το θέμα το 2013, λοιπόν, συζητήθηκε το θέμα της
επιστολικής τσίπου. Και δεν συγκεκριμένα ο πρόεδρος, και νομίζω δεν θα βαθαριατήσει για αυτό το λαμό. Και όλο το συμβούλιο με ρητσουκάμιζε να προωθήσουμε την επιστολική τσίπο που θα περάσει, γιατί τα λάμπη είναι δύσκολα αυτά τα θέματα, άμα να υποβάλλουμε όλη την υγεία. Καταλάβατε, και αυτό έγινε και συζητήθηκε το επόμενο. Δεν συζητήθηκε και την ημέρα. Ούτε πρακτικό υπάρχει γι' αυτό. Να, εδώ είναι ο πρόεδρος, εδώ είναι ο κύριος Γερούκης. Δεν υπάρχει πρακτικό. Έγινε μια συζήτηση απλώ. Άλλο πράγμα σα ρωτήσα. Αυτό με ρωτήσατε. Γιατί δεν το προωθήσατε και αρχίτερα. Μα πώς να το προωθήσουμε, αν σα λέω ότι προωθήθηκε η επιστολική ψήφο. Προτιμήθηκε η επιστολική ψήφο. Και μετά κάτι άλλο. Μετά στο επόμενο, την επόμενη τη διαδρομή δεν ήμουν. Κύριε Ρίγα, κάποιοι ψήφισαν υπέρ, κάποιοι ψήφισαν κατά. Δεν ψηφίσαμε τι έγινε. Είναι ψέματα όλα αυτά. Δεν ψηφίσαμε, δεν έγινε θέμα. Αφού δεν υπάρχει πρακτικό, τι ψηφίσαμε. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ειρήνη. Θα παρακαλέσω τον επόμενο ξένο συνάδελφο, τον κύριο Αναγνωστάκη, να έρθει στο βήμα και εδώ μπορείτε να ρωτήσετε 100 ερωτήσεις και δύο. Ξέρετε εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να προβούμε κατευθείαν σε ερωτήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Είμαι αντιπλήρωτος αναπληκτικού Μανώλης Αναγνωστάκης, υποψήφιος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΜ στην κατηγορία ειδικοτήτων. Η υποψηφιότητά μου οφείλεται αφενός στην αγάπη μου και τη θέλησή μου για θελοντική προσφορά και αφετέρου να συμβάλλω στη λειτουργία της Ένωσης με την εμπειρία μου σε θέματα προσωπικού, καθώς υπηρέτησα αρκετά χρόνια στο Β' κλάδο Υγεία, αρχικά στη διάρκεια της στρατολογίας και αργότερα στο τμήμα σταδιοδρομίας και σήμερα είμαι γραμματέας πολιτιστικού και εξοριστικού συλλόγου στο Βοτανικό, σε μια πολύ δύσκολη υπερική εποχή για συλλόγους και πολιτισμό. Επίσης, από την πολύ χρήσιμη και διδακτική συμμετοχή μου στο ΔΣΜΑ της ΕΑΜ και του Μετοχικού Ταμείου, όπου προσπάθησα να είμαι χρήσιμος και να ελαφρύνω έστω και λίγο κάποιους από τις έννοιες των συναδέλφων. Όμως ο βασικός λόγος συμμετοχή μου στις προσεχείς εκλογές είναι η πίστη μου σχετικά με την ουσία ύπαρξη των ενός αναποστράτων ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Όπως έχω τονίσει και παλαιότερα, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ενώσεις είναι ένα προνομιακό πλαίσιο για συνταξιούχους, απόστατους αξιωματικούς και ό,τι γνωστό τα προνόμια πρέπει να διεπιλάβονται ως πόριο οφθαλμού. Είναι ολοφάνερο ότι ο νομοθέτης ήταν δικός μας άνθρωπος και γνώσης του λειτουργήματος του στρατηγού με τις τόσες ιδιαιτερότητες. Είχε ως βασικό μέρημα τη συσπήρωσή μας, ώστε επανερχόμενοι στο πολιτικό βίο μετά από μια πολυετή υπηρεσία σε έναν δίξο για το παιδικό περιβάλλον με συνεχείς μεταθέσεις και υποχρεώσεις, ζώντας για πολλά χρόνια σε ένα παράλληλο δύσκολο κόσμο μακριά από την πραγματικότητα των υπολείπων πολιτών και έχοντας παραδώσει το δικαίωμα του ελεύθερου πολίτη στην πατρίδα να βρούμε ένα συμβατό χώρο στην ιδιοσυγκρασία μας αλλά και στην ηθική μας. Ένα χώρο για ιδιότερη προσαρμογή κατά κάποιο τρόπο στην πραγματική ζωή. Να βρεθούμε ξανά δίπλα στον συνάδελφο, τον φίλο, αυτού που μοιραστήκαμε τη ζωή μας στα πλοία, να αναπολύσουμε τα παλιά, αλλά και γιατί όχι να συναποφασίσουμε πώς θα διαχειριστούμε τα κοινά μας θέματα και προβλήματα που τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και συνεχώς αυξανόμενα. Θα ήταν μεγάλο να σκεφτόμαστε με ποιο τρόπο θα απολέσουμε το τεράστιο προνόμιο που μας έδωσε ο νομοθέτης. Τη δύναμη των πολλών. Οι πολλοί μπορεί να επιτύχουν πολλά και η συνεισφορά των πολλών μπορεί να έχει ποιοτικά αποτελέσματα. Ευτυχώς, ακούγεται από λιγοστού συναδέλφου για προεδρική συμμετοχή. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτά θα γίνουν ενώσει των λίγων, των ελαχίστων θα έλεγα, θα χάσουμε το συνδετικό κρίκο και τη συνδετική αλληλεγγύη που έχουμε αποκτήσει και τελικά θα διασπαστούμε σε μικρές παρέες και ευτυχώς έχουμε πολλά παραδείγματα προς αποφυγή αυτού του τεράστιου λάθους. Ας εκμεταλλευτούμε τα θετικά και τη δυνατότητα που δίνεται από το νομοθετικό πλαίσιο να ενεργούμε ως κομμάτι της συνδικαλιστικής ενώσης, αποκτώντας το δικαίωμα αυτό από την ελεύθερη και δημοκρατική επιλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων. Και κυρίως από τη δύναμη που παρέχεται από τον μεγάλο αριθμό μελών. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τον θεσμό των ενώσεων που κάποιοι συνάδελφοι πριν από εμάς είχαν την ευκαιρία να μας αφήσουν ως παρακαταθήκη και που πολλοί κλάδοι συνταξιούχων θα επιθυμούσαν κάτι αντίστοιχο. Και τι άφησαν για μας, μια και μοναδική υποχρέωση. Να μονιάσουμε. Και όταν μονιάσουμε, θα βρούμε τον τρόπο να βελτιώσουμε τις ελλείψεις και παραλήψεις της νομοθεσίας που όντως υπάρχουν, αλλά και να βρούμε τους καταλληλότερους ικανότητες για την εκπροσώπησή μας, αυτούς που γνωρίζουν και κατανοούν τα προβλήματα και τις προτεραιότητές μας. Μια τέτοια εάν επιθυμώ, το στήριγμα του συναδέλφου, όπου με αγάπη και θάρρος όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να
και την επιμέλεια του συμφερόντος μας, όπως ορθά αναφέρει το νομοθετικό διάταγμα που διέπει ενώσεις μας και εν τέλει αν δεν υπήρχαν οι ενώσεις θα έπρεπε να τις είχαμε φεύγει. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Μανώλη, σήμερα πολύ ατελείς, ευχαριστούμε. Όποιος συνάδελφος θέλει να μιλήσει στο Μανώλη, νομίζω είναι μια ευκαιρία να μάθουμε και μερικά πράγματα που εμείς θα μιλήσουμε. Κύριος Χατζής, έχει το λόγο. Μανώλη, καταρχάς, συγγνώμη για το μελικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καταρχάς, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Λόγω της μακράς εμπειρίας που έχεις στην ΕΑΜ, ήθελα να σου κάνω πολύ γρήγορα ένα ερώτημα διπλό. Το πρώτο σκέλος είναι εάν η ΕΑΜ έχει σταθεί οικονομικά στους δύο συλλόγους των εξυπαξιωματικών που υπήρχαν και εάν προτίθεται να σταθεί οικονομικά στο νέο σύλλογο που ξεκινάει. Και το δεύτερο είναι εάν πιστεύεις εσύ από την μακρά εμπειρία που έχεις για να στις επικείμενες εκλογές θα ισχύσει το 4Ε μετά την κολυσιεργία των 5 ετών. Ευχαριστώ πολύ. Όσο αφορά το πρώτο μέρος της ερώτησης, η ΑΝ νομίζω ότι στηρίζει τις ενώσεις. Βέβαια πρέπει να υπάρξει, είναι ένας τρόπος ημιπαράνομος, ας το πούμε. Δηλαδή καταβάλλουμε προσπάθειες, αλλά επειδή δεν προβλέπεται να χρηματοδοτήσουμε τις ενώσεις, μέχρι τώρα αγοράζει η Ένωση τα περιοδικά για να συνεισφέρει και με κάποιους, δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει εκφέρος να συνεισφέρει κάπου, αλλά νομίζω ότι συνεισφέρει και θα συνεισφέρει και στον επόμενο σύλλογο. Το έχω ακούσει δηλαδή. Ξέρεις, είναι λίγο. Δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι, διότι καταρχάς εγώ είμαι ένα μέρος. Θα μας προτείνει ο πρόεδρος και ο Διεθνής Σύμβουλος που έχουν τις αρμοδιότητες στα οικονομικά και εμείς δεν νομίζω να αρνηθούμε κάτι τέτοιο. Και στο δεύτερο κομμάτι, επαναλαμβάνεστε το ερώτημα, γιατί οι διαδοτές και αυτές ναι. Μετά την πενταετή κολυσιεργία για τους 4Ε, αν πιστεύω σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι οι συγκυρίες φταίνε. Θέλω να πιστεύω. Γιατί δεν μπορώ να αποδείξω κάτι άλλο. Θέλω να πιστεύω ότι οι συγκυρίες φταίνε. Και δεν έχει γίνει ακόμη πράξη, παρόλο που το έχουμε υποσχεθεί, το έχουμε γράψει και στο περιοδικό μας και θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα που πέρασε στην ιστορία. Θα μπορούσε να έχει περάσει και πιο παλιά. Εγώ στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις και έγραφα. Υπάρχει και το χαρτί που για μένα νομίζω ήταν πολύ εύκολο να περάσει, διότι ήταν 5 λέξεις. Δεν ήταν ένα περίπλοκο διάταγμα, ήταν 5 λέξεις, αλλάζαν κατηγορίες. Ήταν πολύ απλό το κομμάτι αυτό. Δυστυχώς δεν πέρασε, μειοψήφισα, επανήλθε, πέρασε ο χρόνος. Νομίζω ότι καταβάλαμε προσπάθειες, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, με ένα μέρος απλό είμαι. Έκανα τις προσπάθειές μου, ελπίζω να γίνει έστω και την τελευταία μέρα. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε κανένα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Απλώς ρώτησα ποια είναι η άποψή σου λόγω της μακράς εμπειρίας. Η δική μου άποψη μετά από 5 χρόνια είναι ότι θα πάμε με 3Ε. Εκτιμώ κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου κύριε Ραμαστάκη, ότι η εμπειρία που έχετε όλοι, άσχετα θα γίνουν 3 ή 5 οι συνάδελφοι, γιατί είναι συνάδελφοι, δεν του ονομάζω εγώ έψιλο, εκπροσωπούν επάξια αυτοί οι 3. Δεν κάνει η ποσότητα που περιμένει. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εκτιμώ ότι και οι 2 που υπάρχουν είναι πραγματικά υπέροχοι. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Για μένα προσωπικά και εκφράζω μόνο τον εαυτό μου, είναι θέμα αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης δημοκρατίας. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Είναι το 70% και υπάρχει μια αναλογία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έθεσα μόνο και μόνο σε αυτή τη βάση, στο πλαίσιο της δημοκρατικής αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης. Τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μάλλον έχεις τον λόγο. Κάποιος συνάδελφος, κύριε Παρακάκη, μπορείτε να... Ναι, Γιάννη. Μανώλη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, να σας καλά. Θα ήθελα να μου πεις ποια μέρημνα θα λάβετε για τους συναδέλφους που δεν είναι αδικαστές και ναι. Πρέπει μέρη. Ναι, το ξέρω. Είναι για όλους. Ναι, το ξέρω. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό. Είναι υπαρκτό για όσους έχουν προσαρτηθεί μέχρι το βαθμό του αρχιευεστή. Το είπε και ο πρόεδρος.
στον Υπουργό, είπε ο Υπουργός ότι το θέμα των ταυτοτήτων, εμείς είπαμε ότι να μπορούμε μέσα από την ΕΑΝ να τους δίνουμε να μπορούν να κάνουν μια ταυτότητα, να κάνουν κάτι. Βέβαια, επειδή ο νόμος είναι ξεκάθαρος, είναι αντιπαριστές και αξιωματικοί, θα βρεθούν μπροστά κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί ο νέος, ο θεσμός των ΕΠΟ θα είναι καρκελευτές και θα τους βρούνε μπροστά τους. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, είπε και ο πρόεδρος ότι στον Υπουργό το πρόβλημα, είπε ότι είναι υποχρέωση των επιτελείων να βγάζουν τις ταυτότητες. Είναι υποχρέωση, εμείς έχουμε κάνει αυτό. Και οι ενώσεις να προτείνουν. Ναι, και εμείς θα προτείνουμε, θα το σκεφτούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί εγώ, μου το έχει θέσει και εσύ και κάποιους συναδέλφους, αλλά το έχουμε θέσει και, και από το Μετοχικό Ταμείο. Και από το βήμα, γιατί είναι εξεκρέμαστοι οι άνθρωποι, είναι εξεκρέμαστοι ενώ πληρώνουν ό,τι στην ΕΑΝ. Πιστεύω, επειδή το θέσαμε και στον Υπουργό το θέμα, θα είναι πιστεύω τις προτεραιότητες που θα το δούμε το θέμα, θα δούμε τι προτάσεις θα κάνουμε, θα σκεφτούμε λίγο καλύτερα το θέμα. Νομίζω ότι θετικό είναι αυτό. Καλώνε, ο κ. Σαϊδίνης νομίζω ότι έχετε κάτι να ρωτήσει. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι με το προηγούμενη σύνταξη που κάναμε, όποιες αξιομοιώσεις γίνονται στους ενεργεία, εφαρμόζονται και σε εμάς. Το άρθρο 4 του νόμου 2.512 καταφύγαμε. Είναι γνωστό και... Αυτό δεν το έχουμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Εκεί, μισό λεπτό. Επιτρέπονται δύο ερωτήσεις, αλλά κατεξαίρεση δύο να γνωστά και επιτρέψουν να κάνουμε. Κύριε. Ελάτε κοντά. Είναι ο πατέρα μου, οπότε δεν δικαιούται. Γεια σου, ξέρω. Καλησπέρα σα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα. Υπονάμαρχο από την Αποστρατεία Πέτρο Μιλονέκη. Μάλιστα. Τι κάνετε. Καλά. Α πούμε καλά. Δυστυχώς είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι είμαι υποναύαρχος κατόπιν δικαιώσεως. Αυτό σημαίνει ότι χρωστάω, το ξέρετε, στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού περίπου 20.000, έχω χάσει τον ένα. Ξέρετε. Ποια είναι η θέση σας επί του θέματος? Θα σας πω. Το θέμα το δικό σας, όπως και άλλων συναδέλφων, νομίζω το εξετάσαμε, επειδή είναι ένα ειδικό θέμα και πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Αφορά όταν δικαιωθήκατε στα δικαστήρια, ο χρόνος που σας έδωσε τον αθηγό που παίρνατε μέρισμα για κάποια χρόνια, όταν δικαιωθήκατε, επιστρέψατε στην ενέργεια εικονικά. Επομένως, εφόσον επιστρέψετε εικονικά στην ενέργεια, έπρεπε να επιστρέψετε στα τα μερίσματα στο Μετοχικό Ταμείο. Επομένως, αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, τα μερίσματα έπρεπε να επιστρέψουν στο Ταμείο. Συνήθως γίνεται ένας ισοσχεδισμός των συντάξεων, των μερισμάτων και αυτών και τελικά βρίσκεται να πληρώνουν από εκεί μέσα. Δυστυχώς για εσάς, για τους περισσότερους, αυτός ο σχεδισμός δεν έγινε όσον αφορά τα μερίσματα. Για να δει η σύνταξή σας, έπρεπε να υπολογιστούν και τα μερίσματα και οι συντάξεις. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό με αποτέλεσμα το Μετοχικό Ταμείο να έχει σε εκκρεμότητα τα δικά σας μερίσματα. Εφόσον δεν έχει σε εκκρεμότητα, ήταν αρκετά χρόνια, έπρεπε να πάρει μία απόφαση τι θα κάνει, διότι ο νομικός σύμβουλος που είχαμε στο Συμβούλιο είπε ότι κανονικά θα πρέπει αυτά τα λεφτά που οφείλουν κάποιοι στο Μετοχικό Ταμείο, εν αγνία τους δεν μπορούν να το πω. Τέλος πάντων, πρέπει να επιστρέψουν στο Ταμείο, διότι διαφορετικά, αν δεν επιστρέψουν στο Ταμείο, είναι εκτεθειμένο το Μετοχικό Ταμείο και ή θα πρέπει να τα στείλει στην εφορία ή να τα πληρώσουν. Επομένως, εμείς πήραμε μια σοβαρή απόφαση και εγώ μεταξύ και αυτών και είπαμε ότι επειδή θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του συναδέλφου, δεν μπορούμε να του ζητήσουμε να μας φέρει 20.030 και αποφασίσαμε, εις βάρος μου ήταν εμένα, εγώ δέχτηκα πολλές πιέσεις, αυτό σας το λέω, το ξέρετε. Αποφασίσαμε ότι να πληρώνω μέχρι ένα πεντάρικο, μέχρι 50 ευρώ, μέχρι να τελειώσει το ποσό ή να γίνει, μέχρι και να γίνει και να γίνει μια σύμβαση των μισθών και των αυτών, μέχρι να βρεθεί κάτι, αλλά ένα συντσιτισμός, αλλά να πληρώνουν τουλάχιστον 50 ευρώ μέχρι να ξεπληρωθεί αυτό το ποσό, γιατί να μην θέσουμε τους συναδέλφους σε δυσκολία να πηδήξουν από κανένα παράθυρο. Δηλαδή, νομίζω ότι βρήκαμε την καλύτερη λύση, συναδελφική λύση, άσχετα αν φορούσε να βάθου και εγώ εκπροσωπώ το Μετοχικό Ταμείο. Πόσα χρόνια θα πληρωθούν αυτά? Ναι, θα πληρωθούν. Εγώ, επειδή είμαι υποχρεωμένος να βάσω και τη θέση μου στον εαυτό και του Ναυάγου. Επομένως, αν ήμουν στη θέση του, θα ήθελα αυτός που με εκπροσωπούσε να πάρει μια καλή απόφαση για μένα, διότι πού άλλο θα την πάρει την καλή απόφαση
πέρα από το μετοχικό ταμείο και δεν φταίνει συνάδελφοι. Όντως δεν φταίνει συνάδελφοι, φταίει το γεν. Φταίει το γεν που δεν έκανε το συνεισφυγισμό. Δηλαδή, ο οποίο δεν είναι κάτι τέτοιο παλιά. Ναι, συμπληρώσαμε και τέτοιο και συγγνώμη επειδή είμαι από του παδότε. Η εκαθάριση δεν έγινε όταν έπρεπε και όταν. Ναι, το μετοχικό ταμείο που βρέθηκε όμω με έγκυμα σε αυτό. Και νομίζω ότι πήραμε την καλύτερη απόφαση να μην. Να μην ο κόσμο να μην έχει προβλήματα σε αυτό που είναι ανάλογο, γιατί σε έναν άνθρωπο που ζητούσε 30.000 πίσω, φαντάζεστε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Απλά να καταλάβετε, να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ήδη για κάποιου λόγου δεν του γνωρίζουμε, το μετοχικό ταμείο έχει πάρει απόφαση να αναιρέσει την παλιά ρύθμιση, περιμένει να κάνει το κράτο 30% με προσδόσει και μάλλον εγκυμονείται ότι το χρέο αυτό οι συνάδελφοι θα το πληρώσουμε. Σε 120 δόσεις. Μάλλον αυτό εκεί μπορείτε. Περιμένουμε το καλύτερο. Ο κ. Καποζιώτης με σεβασμό θέλει κάτι να πει. Βεβαίως. Όταν ο αξιωματικός αποκαταστάθηκε, η απόφαση η οποία βγήκε έγραφε ως θέμα. Αποκατάσταση αξιωματικού. Δεν έγραφε τιμωρία. Ένα αυτό. Δεύτερον, με καθάριση το ΓΕΝ, επειδή έχω κάνει άπειρες τέτοιες αποφάσεις, έπρεπε να λέει στον εκαθαριστή της πλατείας Λαγμόνος ότι όταν θα εκαθαρίσεις, θα αποδώσεις όλα τα δικαιώματα στο μετοχικό ταμείο και ό,τι περισσεύσεις στο δημόσιο. Εάν περισσεύουν και παραπάνω, θα τα πάρει ο αξιωματικός. Στην περίπτωση αυτό ότι δεν το έκανε, αφαιρώντας ορισμένα επιδόματα τα οποία δεν τα υπολόγισε και ενώ υπήρχαν χρήματα να αποδώσει πρώτα στο μετοχικό ταμείο ο εκαθαριστής, τα απέδωσε στο δημόσιο. Επομένως, εσείς ως διοικητικό συμβούλιο, νομίζω ότι ήταν λάθος. Άσχετα τι είπε ο νομικός σύμβουλος ή ο Γιάννη, έπρεπε να ζητήσετε από το ΓΕΝ να ξανακάνει νέα εκαθάριση. Γίνεται εκαθάριση. Νέα εκαθάριση με τα δεδομένα της εποχής. Γίνεται εκαθάριση. Και να παίξει το θέμα. Και να μην καλείτε τώρα να πληρώσει τα 4.000 ευρώ. Κύριε Καποζίδη, σας ευχαριστούμε για την τοποθέτηση. Ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εκτιμώ ότι στο τέλος, όταν τελειώσουν οι συνάδελφοι, μπορείτε εσείς οι δύο, οι φίλοι μας, οι δύο σκατζές και οι σκοτζές, να πείτε κάτι. Είναι με το θέμα το συγκεκριμένο. Ωραία, πέστε. Πράγματι της ευκαιρίας Μανώλη, επειδή είσαι στο ΔΣ του Μηταρχή και μας εκπροσωπείς. Ο νόμος 4093 του 12 κατά 50% ακυρώθηκε με τον νόμο 43 από τον ΔΣ της Ομάδας. Και ανέβηκε η σύνταξη. Όχι, δεν ακυρώθηκε. Επεστράφησαν κατά 50% και η σύνταξη πήγε πάνω μας και η σύνταξη κατά 50% κατά τον αναλογούμενο. Το μετοχικό ταμείο γιατί συνεχίζει και κρατάει με το 4093, κάνει τις κρατήσεις. Προσέξτε να δείτε. Ο 4093 είναι ένας νόμος. Κάποια άρθρα που έχουν καταργηθεί. Μάλλον έχουν αλλάξει όσο αφορούσε αυτό και κάποια το άρθρα, κάποια άρθρα έχουν βγει αντισυνταγματικά. Όμως η νομοθεσία δεν έχει αλλάξει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε την νομοθεσία. Το Σύνταγμα πρέπει να. Το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς οι νόμοι δεν έχουν αλλάξει. Εμείς πρέπει να εφαρμόζουμε την νομοθεσία. Σαν μετοχικό ταμείο, έχουμε επισημάνει την αντισταγματικότητα διατάξεων και έχουμε ενημερώσει την εποπτεύουσα αρχή που είναι το Υπουργό. Σταμάτησε, κράτησα το λογιστήριο, δεν σταμάτησε αυτό με τα αυτή. Ευχαριστώ και κλείνω για την καθαρότητα. Θα δώσουμε ίσως στο τέλος πάλι το λόγο, κύριε Χατζή. Αναστέξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχουμε να διαβάσουμε τον λόγο ενός συναδέλφου που για λόγους σοβαρούς τύπη και θα είναι πολύ σύντομο και κύριο Βαρύβο τον λόγο. Αν θέλει πρέπει να στέκεις, θα κάνει μια βάμα και είναι... Όχι εσείς. Είναι νομίζω ούτε μισό λεπτό ο χρόνος τα διάνα. Είναι η θέση του κύριου Βαρύβο, ο οποίος της έδωσε να τη δώσω στην Επιτροπή να τη διαβάσουμε γιατί είναι σε μια κηδεία. Ό,τι θέλετε.
Σώματος αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΝ στις επερχόμενες εκλογές της 17ης Μαρτίου 2019, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών και υποχρεώσεων που θα αναλάβω, αν εσείς στηρίξετε αυτή την απόφαση με την ψήφο σας. Τις δυσκολίες και τα προβλήματα που καλείται να αντιπεξέλθει το